Για την πρόκλησή του στους 4 του κυπέλου Ελλάδας έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ομάδα του Δικεφάλου, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, κέρδισε την Ξάνθη με 2-0. Ουντέζε και πάλι. Η σέντρα έβγε η μπάλα. Το σούτ του Κωνσταντινίδη, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Στο 26ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Παντελής Κωνσταντινίδης άφησε την ευκαιρία στην παραστατεία του Μπούτσεκ. ΠΑΟΚ Σκόντα Ξάνθη 1-0. Βενετίδης τώρα η παλιά για τον Γεωργιάδη. Γιώργος Γεωργιάδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Έκτος Ζαπρόπουλο που πέρασε. Το σουτ, γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Η μπάλα στα δίχτυα στο 7ο λεπτό δεύτερου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Σκόντα Ξάνθη 2-0. Γεωργιάδης τώρα, Σπάσιτς. Για τον Γεωργιάδη. Και αυτό για τον Φρούσο. Το σουτ, δοκάρι μπάλα. Όταν η κλήρωση μας έβγαλε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα τα πράγματα για μας ήταν πολύ δύσκολα. Είχαμε κάποιες μικρές ελπίδες, κάποια λίγα ποσοστά, προσπαθήσαμε ερχόμενοι εδώ να τα αυξήσουμε. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι, πάντα ελπίζεις, αλλά νομίζω είναι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα για μας. Εμείς θέλαμε σε αυτό το παιχνίδι να μην δεχτούμε γκολ. Πετύχαμε από άλλη πλευρά. Πετύχαμε και 2 γκολ. Ένα σκορ που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφάλεια. Μπορεί να είναι και καλό σκορ, αλλά πιστεύω ότι μας φέρνει ένα δυνατό παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι η Ξάνθη τα προσπαθεί. Θα κάνει μεγάλη προσπάθεια να περάσει το επόμενο γύρο. Δεχτήκαμε 2 τέρματα, τώρα από εκεί και πέρα η ρεβάνση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα προσπαθήσουμε, αλλά γνωρίζοντας το πρώτο αποτέλεσμα, νομίζω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στόχος μας ήταν να μην δεχτούμε γκολ και με το δικό μας παιχνίδι να καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιον γκολ, το οποίο και καταφέραμε. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά πιστεύω υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Στον άλλο χθες...